Kaşı sarçıyor. Thank you.
شوي شوي شوي. وكل اخوتنا في المسيح وايضا نطلب من اجل الرحمه والحياه والعافيه والسلامه فراس لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين العباده الارثوذكس من ذلك الفلسفه نفسهم وخطاياهم και εσύ τη δόξενα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Filumene,
Δεν το φοράει το κουμπί. Το βγάλαμε το κουμπί. Αλλά γιατί αυτό το πάνε. Το κουμπί είναι χασί. Είναι μικρό. Πάτε το κουμπί. Έρης των μαρτύρων ο κοινωνών, έρης της ορών της εκδοπλαστός, έρης μισού Κύπρου, πολυτιμητός της αυρών, έρης εκκλησίας της μορφού αιώνη, φιλούμενε μαρτύρων νέων υποδειγμών. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της ορούντης των γόνων νήσου
χειραγωγών προς όλων δείξαντι. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγελαιό σου, δεόμεθα σου πάψον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα είπε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα είπε του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νεοφύτου. Εις πολλά έτη δέσποτα, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εις πολλά έτη των αδερφών ημών Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερών Μονάχων, Ιερδιακώνων και Μοναχών, και πάσε Χριστό ημών αδελφότητων. Για ραμπούργαμ, για ραμπούργαμ, για υπερελαίω ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δρόμων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπων και συνδρομητών του Παναγίου και ζωδόχου τάφου και τη Αγία Μανιστάφη των δρόμων του Θεού, Ιωστίνο Ιερομανάφη, τη Συνέδρια Αυτοκού, πάντων ευλόγων προσκυνητών και των οικείων αυτών, υγεία, σωτηρία και θεία βοηθεία πέρα αυτών, είπαμε. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρη μόνη, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, και νύμι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημών. Αμήν. Εν ημών γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Θυμίου και Ζώπιου Σταυρού. Τον Δεσπότην και κινήσουν οι ιερείς πρώτα, κατά τάξη, όλα να γίνουν κατά τάξη και θα αρχίσει αμέσως μετά μια λειτουργία, τώρα, σε λίγο. Κάντε μια σειρά από δεξιά να προσκυνάμε σιγά σιγά και να βγαίνουμε. Να προσκυνούμε πρώτα. Να μην έρθουν όλοι μαζί. Πηγαίνετε όλοι δεξιά. Από εκεί κανείστε τόπο για να προσκυνούμε τον Άγιο. Λοιπόν, κυρίες, μπορείτε να πάτε όλοι να έχουμε μία σειρά. Όχι, δεν είναι το σπίτι. Έλα πάμε στο σπίτι.
Περιμένετε. لتراقب
Oh,
Μπορείς να δω εγώ. Πώς θα βοήθα, ρε. Δεν το βρήκαμε το βουλό. Βοήθα, ρε. Είναι χειρισμένο. Βοήθα, ρε. Είναι χειρισμένο ο άνθρωπος. Ας θα το πάρει. Ας θα το πάρει. Κάτσε, παλικάρι. Όπου αν το πέραμε γεμάτο. Σιγά, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Σιγά, 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 σιγά. Από λίγο θα πέτρετε και με δείτε τους γυλάνες. Παιδιά, αγαγιάζουμε και με τα γυλάνε. Εμπλέκεται δε τους δύο πραγματίες. Είναι αεν στρατολογήσαν τι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης που στεφανούνται, εάν μη νομίμως αθλήσει, των τοπιών τα γεωργών, δίπρωτων των καρπών μεταλαμβάνει. Νόια λέγω, δόηγασι ο Κύριος, σύνεση εν πάση, μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιον μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόνος κακούργος, άλλος ο λόγος του Θεού που δίδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού. بين جنديين مقيمين
يداً بسلسلتين. وكان الحراس أمام الأبواب يحفظون السجين. وإذا ملاك الرب قد وقف به ونور قد أشرق في البيت فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم سريعا. فسقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك تمنطق واجدد عليك. ففعل كذلك ثم قال له البس ثوبك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يعلم. سلام يا كرم يا أنهم أضربوني بلا سبب.
Μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου. Πάντων των ευλαβών και ορθοδόξων πατριαρχών, βασιλέων, ιεραρχών, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών, μοναζουσών, το ένας και σαν ρησοπές της γης, και πάντων των επερπίδι αναστάσεως και κειμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εφάδευς ευοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων χριστιανών και του δούλου του Θεού του αξιώσαντος να επανέρθει στον οίκον αυτού φιλουμένου ιερομονάχου. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh!
السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله الحق إله الحق مولودا غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص القنطي وتألم وخبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والإبن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة الدنيا
Αλλά το σήμερα όμως φωνάζει και πάλι το Χριστός Ανέστη. Ζημίωσαν τη σάρκα. Ζημίωσαν το σώμα. Απέλασαν τα αθνητά, αλλά τα αθάνατα όμως όχι. Βαθιά συγκινημένοι. Διότι το άμεσο πρόσωπο που θύχθηκε και θύγεται υπεράνω καθημερινώς μετά το τέκνο σας, της πατρίδας σας και μας αδερφός γνήσιος Αγιοταφήτης, τον πατέρα φιλούμενο, την χάνει να είμαι εγώ, ο αμαρτωλός και ενάξιος του, που πατάω πραγματικά για 28 ολόκληρα χρόνια στο μέρος που πάτησε ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Χριστός ο Αναμάρτητος, αλλά και τελευταίος
το αίμα του δικαίου αυτού ανθρώπου που σήμερα δικαιώνεται και ήθελαν από αυτή εκεί που έριξε και την τελευταία σταγόνα αίματος για αυτό το Άγιο προσκύνημα. Ζητά από όλους την προσευχή σας να με δυναμώνει ο Θεός πραγματικά όπως με κράτησε και με δυνάμωσε σε όλα αυτά τα χρόνια, να μην με εγκατελείψει και η δύναμη του Θεού, είτε των μεγάλων Αγίων όσο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης, αλλά και οι πρεσβείες του προκατόχου μου, χθες Φιλουμένου και σήμερα ως Ιωμάρτυρος Φιλούμενος. Σας παρακαλώ πολύ πραγματικά εκ βάθους καρδίας, εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο που ήμεθα, να πείτε το μνήστητι, Κύριε του δούλου σου Ιουστίνου Ιερομονάχου. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται θάρρος. Πρέπει να ξεχάσεις τα επίγεια και να θυμηθείς τα ουράνια, διότι αυτός ο άνθρωπος που τίκεται εδώ πέρα με γλίτωσε πολλάκις, αλλά τα δύο μεγαλύτερα θαύματα που επίησε δια εμένα, αυτά ήταν που με έδωσαν το θάρρος. Αυτά που ήταν που με έδωσαν τη δύναμη και υπηρέτησα για 28 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα όμως δικαιώνεται και αυτός, αλλά δικαιώνομαι και εγώ ενώπιον όλων των αγαπητών προσκυνητών. Διότι για να φτιάξω αυτό που βλέπω και να φτάσω εδώ που έφτασα, έφτασα στις πόρτες σας, ζητιάνε. Πολλοί με πιστεύανε, πολλοί όμως όχι. Η δύναμη του Κυρίου με επισκίασε. Οι πρεσβείες του προκατόχου μου, χθες και σήμερα ο Ιωμάρτυρος Φιλούμενος, επρέσβευε πραγματικά υπέρ μου και έφτασε εδώ που έφτασε. Ένα όμως ζητά ακόμα και από εσάς. Να ζητήσετε από τον Θεό να μου δώσει ορισμένα χρόνια και την αίτηση που έχω κάνει για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που είναι 14 χιλιόμετρα πέρα από αυτή την Ιερά Μονή, να μ' αξιώσει ο Θεός να φτάσω πραγματικά να καλύψω και εκείνα τα αρχαία ερείπια που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έχυσε το αίμα του μέσα στη φυλακή εκείνη. Πιστεύω ακραδάντως οι ερχόντες επί το προσκυνήματος και βλέποντας αυτό το έργο που εσείς το ποιήσατε, εσείς το φτιάξατε, εσείς είστε οι κτήτορες. Εγώ ήμουν μόνο ο σωλήνας που μετέφερα το νερό. Η πηγή και η οραγωγή είσαστε εσείς, εκείνος που πρόσφερε τη δραχμή, αλλά και εκείνος που πρόσφερε το κελιά. Ένα έργο δεν είναι χτισμένο μόνο με κοντρώνες. Είναι και με χαλίκι, είναι και με διάφορες σφήνες και με διάφορα πετράδια. Πάντως, στέκεται όρθιο με τα διάφορα μικρά πετράδια και με τις μεγάλες κοντρώνες. Έτσι το λοιπόν, εκείνος που έδωσε τη δραχμή του, εκείνος που έδωσε το χιλιαρικό του, ας επαναπάβεται η συνείδησή του, όπως επαναπάβεται και η δική μου, διότι έπεσε σε ένα έργο όπου ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την εκπρέπεια αντίγου». Αν δεν αγαπήσουμε εμείς την εκπρέπεια του οίκου του Κυρίου και ιδιαιτέρως σε αυτούς τους τόπους, τους μαρτυρικούς, σε αυτούς τους τόπους
που έχουν την ιστορία από παλαιά και Καινή Διαθήκη. Κάφημα για μας τους Έλληνες μέσα σε αυτόν τον τόπο να είναι μια ομάδα Ελλήνων και να κρατάνε αυτά τα προσκυνήματα. Ενώ οι ετερόδοξοι, οι ελάχιστοι, εκατομμύρια εκατομμύρια προσφέρουν πολλά, ενώ εμείς προσφέρουμε τον όβολό μας, αυτοί προσφέρουν τα εκατομμύρια, μόνο και μόνο για να αρπάξουν από τα χέρια ημών. Σας θέλουμε δίπλα. Σας θέλουμε πρώτα ως έμψυχο υλικό και δευτερεύω είναι το οικονομικό. Ένα θα σας παρακαλέσω και πάλι, ασέφτεστε υπέρ μου, όχι ότι θέλω να ζήσω, διότι το έργο το τελείωσε. Εκράτησα το προσκύνημα στις δύσκολες στιγμές. Είδανε ο φθαρμί μου το προκάτοχό μου. Άγιο, μέσα στον οίκον αυτού, μέσα σε αυτό το οίκο των οποίων εκουράστηκα, εκτυπήθηκα, εποβήθηκα, επίνασα και δίψασα ακόμα. Όμως ήρθε η ώρα που γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άλλος ο Σπύρον και άλλος ο Χαρίζων. Πραγματικά έσπυρα, ξέρω ότι άλλοι θα χαρίζουν, αλλά χαίρεται και ο Σπύρον, χαίρεται και ο Χαρίζων. Και όπως χαίρομαι και εγώ, ας χαίρεται και η Ιερά Μητρόπολη της Μόρφου με τον Μητροπολίτη της εδώ πέρα, διότι πραγματικά χαίρεται η νήσος Κύπρος, αλλά ιδιαιτέρως η επαρχία του Μόρφου και ιδιαιτέρως το χωριό του ακόμα η Ορούντα που στήθονται εδώ πέρα και στέκονται δίπλα μας ακόμα στενοί συγγενείς αυτού του ανθρώπου. Δευτέρας γενιάς, ανήψια αυτού του ανθρώπου. Πρέπει να τους συγχαρούμε και όχι να τους συγκλυπηθούμε. Όπως και εγώ σήμερα και η γιοτεφητική αδερφό της δέχεται συγχαρητήρια και όχι συλληπιτήρια. Πλουτίζει η Εκκλησία. Ένας νεομάρτυρας εις το ορτολόγιο της Εκκλησίας. Οπότε ο πατήρ Φιλούμενος δεν έχασε. Κέρδισε την αιώνια ζωή και βασιλεία και κερδίζει όχι εντός τη ζωή που ήταν και υπηρετούσε εδώ πέρα, αλλά και μετά από το φρικτό θάνατο την χάνει το σώμα του, αντί να βρίσκεται στη γη, να βρίσκεται σε έναν ιερόν τόπο μέσα στον οίκο του Κυρίου, δίπλα από το θυσιαστήριο που θα θυσιάζουμε κάθε που θα γίνεται εορτή. Οπότε τι άλλο περίμενε και τι άλλο καρτερούσε εάν πέθαινε φυσιολογικά και όχι με το μαρτύριό του. Εκμεταλλεύτηκαν τη σάρκα αυτού του ανθρώπου. Το πνεύμα όμως έμεινε αλόβητο. Και εμείς όπως είμαστε εδώ πέρα, σήμερα ήρθαμε όχι μόνο για να δούμε το προσκύνημα, αλλά ήρθαμε προς τιμή του νεομάρτυρος Φιλουμένου, του αείμνηστου προκατόχου, όχι όπως το λέμε πραγματικά αείμνηστος, αλλά η μνήμη αυτού του ανθρώπου θα μείνει εις αιώνας αιώνα. Άξιο το προσκύνημά σας, να αφήσετε τα μαρτήματά σας παρά το φρέαρ του Ιακώβ, όπως τ' άφησε και εις Απόστολος Φωτεινή η Σαμαρίτης, και να γυρίσετε στην πατρίδα και να γίνετε κι εσείς καινούργοι εις Απόστολοι, όπως και εις Απόστολος Φωτεινή η Σαμαρίτης, και να κηρύξετε τα όσα είδατε, τα όσα ακούσατε και τα όσα προσκυνήσατε, και να κηρύξετε παντού για τη μεγάλη λειψανδρία που υπάρχει στο Πατριαρχείο μας. Χρειαζόμεθα έμψυχο υλικό για να κρατήσουμε
αυτά τα μέρη και εσείς να έρχεστε να προσκυνάτε τους Αγίους Τόπους και ένας κάποιος άνθρωπος να σας καλημερίζει και να μην σας λέγει σε ξένη γλώσσα την καλημέρα σας. Και πάλι άκουσα το προσκυνημά σας. Καλή επάνωδο στα σπίτια σας. Με καλές απομιμήσεις να φύγετε και να μας συγχωρείτε και εμάς τους αγιοταφίτες, διότι είμαι θανευρική. Γίναμε ιδιότροποι. Οι συνθήκες της ζωής μας έκανα έτσι και γι' αυτό και εγώ σαν ελάχιστος αγιοταφίτης της αγιοταφικής αδερφότητος ζητάω συγγνώμη για ολόκληρη την αδερφότητα. Και πάλι αυτό. Άξιος! Άξιος! Έρθετε ομινομή αλλαόρα ευαγγελιά σαλήκαν η αισόικα σερή γιωπνολά. Και τη διέξοδο για την
ταιριάζει την άξιπονση μας. Βοήθειά μας και η χάρη του Παναγίου Τάφου να επισκιάζει τους πάντες. Αμήν. Και η υγεία φωτεινή να φωτίζει τα διαβήματα μας όλων των ανθρώπων, διότι όλοι θέλουμε φως εξάνωθεν. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.